Σήμερα στη Βουλή συζητείται η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, το ΚΚΕ καταθέσει μια τροπολογία που περιλαμβάνει και επέκταση του αφορολόγητου σε αυταπασχολούμενους. Ή κάνω λάθος? Όχι, σωστά το λέτε και είναι λογικό, γιατί η τροπολογία μας έχει δύο σκέλη, έχει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δηλαδή να μην περάσει η μείωση του αφορολόγητου, αλλά να είναι όπως ισχύει σήμερα, και με τη δεύτερη παράγραφο ζητάει να υπάρχει επέκταση και στους αυτοαπασχολούμενους, γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ που βγάζουν, δηλαδή είναι εργαλείο το φορολογικό για την εξόντωσή τους και να περάσει και το μερίδιό τους στα μονοπόλια. Μάλιστα, οπότε σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή, που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα γίνει αποδεκτή η τροπολογία σας, τι στάση θα κρατήσετε, κυρία Μανολάκου? Ναι, την έχουμε ξανακαταθέσει, μας την απορρίψανε. Το λέω, είναι σωστή και είναι δίκαιη. Μάλιστα. Το τι θα κάνουμε, θα εκφραστούμε όπως είχαμε εκφραστεί και την προηγούμενη φορά. Με το παρόν, με την έννοια ότι ψηφίζουμε ως θετικό την μείωση του, την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, αλλά δεν δεχόμαστε την κατάργηση των αντιμέτρων, δηλαδή αυτό που ίσχυε, τη μείωση του έμφυα, του ταμείου αλληλεγγύης, τη μείωση και επίσης τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 20, τα οποία τα επαναφέρει και μάλιστα το ισοζύγιο από ό,τι εμείς το υπολογίζουμε. Δηλαδή τα αντίμετρα τα οποία τα φέρνει είναι 1,8 δις και οι απώλειες εσόδων από την αλλαγή του φορολογικού ήταν 2 δις. Δηλαδή χοντρικά τα παίρνει από την μία τσέπη και τα βάζει στην άλλη. Κύριε Μανολάκου, βγήκε μια ανακοίνωση από το Μαξίμου και είπε ότι πρακτικά δεν καταργούνται, λέει, τα αντίμετρα, γιατί πολλά από αυτά ήδη εφαρμόζονται και έχουν περάσει και έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή. Είναι πολύ σαφέστατο ότι υπάρχει, αν θέλετε είναι στο διαδίκτυο, έχουν καταθεί 10 υπουργικές τροπολογίες. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτή, διαβάστε τι, είναι σαφέστατο ότι καταργούνται τα αντίμετρα. Μάλιστα. Σας το λέω γιατί θα βγει από εμάς ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος και θα το πει, έτσι. Ωραία. Δεν είναι αλόγιστο. Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε να δούμε λοιπόν. Σε 4 εβδομάδες έχουμε εθνικές εκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα κατά την άποψή σας? Γιατί είναι αρκετοί οι οποίοι στις ευρωεκλογές ψήφισαν με μια διαφορετική προσέγγιση και εκτιμάται, ή τουλάχιστον κάποιοι θέλουν να εκτιμούν, γιατί ίσως κανείς δεν μπορεί επακριβώς να πει τι θα γίνει. Πώς θα ψηφίσουν αυτοί, δηλαδή αν οι ευρωεκλογές θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ή θα έχουν κάτι διαφορετικό? Εσείς πώς, σαν ΚΚΕ, πώς το προσεγγίζετε αυτό? Γιατί κατά το ΚΚΕ σε ευρωεκλογές δεν θα λέγω ότι είχε και πολύ ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν ικανοποιητικό. Ναι, ικανοποιητικό. Ναι, στάθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα. Είχε 2 ευρωβουλευτές, εξέλεξε 2 ευρωβουλευτές. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εντάξει, κανείς δεν πρέπει να το βλέπει έτσι, αλλά πρέπει να το βλέπει για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή. Ναι, εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα ή όχι. Και από αυτή την έννοια εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα. Δεν είναι ικανοποιητικό. Γιατί υπάρχει μια συντηρητικοποίηση συνολική. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εφαρμόσει συντηρητικές πολιτικές ανεξάρτητα το πώς τις βαφτίζει. Όμως παρόλο ότι δόθηκε χαρακτήρας δημοσκόπησης οι ευρωεκλογές και δυστυχώς δεν συζητήσαμε για την ευρωπαϊκή πολιτική και τι επιπτώσεις έχει στο λαό και στη χώρα, σήμερα πάμε στις εθνικές εκλογές σαν συνέχεια, αν θέλετε, αυτής της αντιπαράθεσης. Όμως εδώ, επειδή και ο τίτλος σας είναι προπαντός ψυχραιμία, πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία. Και γι' αυτό το επιλέξαμε αυτό το τίτλο, για να το χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Πρέπει να δούμε λοιπόν με ψυχραιμία, μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και να είναι, τι πολιτική θα εφαρμόσει.
Αυτή είναι, αυτό διακυβεύεται. Και αν δούμε και την έκθεση της Κομισιόν για την Ελληνική Οικονομία, υπάρχει σήμα, κουδουνάκι, κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης. Και τι θύμιζε αυτή η έκθεση? Ότι υπάρχουν αντιλαϊκές εκκρεμότητες για τα δύο επόμενα χρόνια, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια που σηματοδοτεί παραπέρα επιτάχυση των πληστηριασμών. Δηλαδή εκβιασμό στα λαϊκά νοικοκυριά. Άρα πρέπει, φαντάζομαι, στη διάρκεια... Απλώς εγώ τα θυμίζω, γιατί αυτά έλεγε η έκθεση και βγήκε προχτές. Και αυτά δεσμεύονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Λένε είναι δεσμεύσεις που πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο. Θα τις κάνουμε, βέβαια. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Άρα δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ότι στις προτεραιότητες τους είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου και να μην χαθεί λεφτό για αυτή την, για την αντιλαϊκή σκυλατοδρομία που μπορεί να υπάρξει. Άρα η επόμενη των εκλογών διαμορφώνει ένα ασφυκτικότερο πλαίσιο για τις ανάγκες. Άρα ανεξάρτητα το τι λέει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα για παραμύθια που πουλάνε για βιώσιμη ή δίκαιη ανάπτυξη, ουσιαστικά θα έχουμε απέναντι κυβερνήσεις και κόμματα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντιλαϊκές δεσμεύσεις που αυτά συμφέρουν τις επιχειρηματίες. Και λέμε τι διακυβεύεται, γι' αυτό λέμε ψύχρεμα πρέπει να το σκεφτεί, έτσι. Προπάντως ψυχραιμία, αλλά ναι, είναι τελικά έτσι το αποτέλεσμα. Ποιος θα υπάρχει, τι στήριγμα θα υπάρχει, τι αποκούμπει απέναντι σε αυτούς για να μπουν σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρμόσουν για να αποσπάσει κατακτήσεις, να περάσει στην αντεπίθεση για τις δικές του ανάγκες, τις ανάγκες του λαού. Αυτό μόνο το κουκουέ. Γι' αυτό, αν θέλετε, βγαίνουμε και λέμε με ψυχραιμία να το σκεφτούν και εκεί θα καταλήξουν ότι μόνη κερδισμένη ψήφος για τον ίδιο το λαό, για τις ανάγκες του, είναι μόνο η ψήφος στο κουκουέ. Κυρία Μανολάκου, η έκθεση της Κομισιόν είχε ορισμένα σημεία που αξίζουν της ιδιαίτερης προσοχής και θα ήθελα την άποψη του κόμματός σας. Φερπίν, λέει, ξεχάστε το να μειωθεί το πλεόνασμα από 3,5 στο 2,5 έως το 2022. Ωστόσο, και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ μπορώ και θα το μειώσω. Και ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Βέμπερ, βγήκανε μαζί και είπαν ότι εμείς θα ζητήσουμε να μειωθεί το πλεόνασμα στο 2,5%. Άρα το γεγονός ότι η οικονομία θα πάει στα βράχια, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, επειδή υπάρχουν κάποια μέτρα μερικώς θετικά για κάποιες κοινωνικές ομάδες, αναφέρεται και στα δύο κόμματα. Γιατί και οι δύο τα ψήφισαν στη Βουλή. Δεν υπήρξε κάποιο μέτρο που έφερε ο κ. Τσίπρας και δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, ουσιαστικά εντάξει, αυτά τα ψίχουλα δεν αντιπροσωπεύουν. Για άλλα επισημαίνουν και δημοσιονομικά κενά. Ας πούμε, 120 δόσεις, Φερπή, που αντιδρούν, 120 δόσεις για τις οποίες αντιδρούν οι δανειστές. Τις ψήφισε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, αλλά λένε οι δανειστές ότι δεν είναι σωστό μέτρο. Δεν είναι αυτά, κύριε Μπαρδούνια, δεν είναι αυτά. Όταν λένε δημοσιονομικά κενά ή ανησυχίες που εκφράζουν, είναι, ας πούμε, δικαστικές αποφάσεις που ζητάνε πίσω ότι χάσαν οι εργαζόμενοι ενώ τα έχουν πληρώσει. Τι εννοείται 13ο μισθό και σύνταξη και 14ο. Αυτό βγήκε απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι είναι συνταγματική. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα διεκδικούν ή διεκδικούν άλλα πράγματα που είχαν και τους τα έχουν πάρει πίσω. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι εκβιασμοί υπάρχουν. Οι μονιμοποιήσεις ή αορίστου χρόνου, ορισμένοι εργαζόμενοι που, αν θέλετε, είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, όπως είναι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είχε 180 εργαζόμενους, οι 30 είναι μόνιμοι. Οι 150 είναι με εργολάβους, εργολαβικοί. Και είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, ο κύριος Σταθάκης, ότι αυτό θα το τακτοποιούσε. Και είναι λογικό, γιατί μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους
θέλει προσωπικό μόνιμο και όχι. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει προσέγγιση που έχει η Νέα Δημοκρατία και λέει το ο κ. Μητσοτάκης, γιατί να μην δώσω υπηρεσίες του δημόσιου σε ιδιώτες και γιατί να. Έτσι, λοιπόν, το δημόσιο δεν θα πληρώνει χρήματα για υπαλλήλους που δεν έχει και δεν χρειάζεται να προσλάβει. Απλά πράγματα. Ναι. Αυτό το έχουμε δει, αν θέλετε, σε ορισμένες υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Δεν γλιτώνει χρήματα το δημόσιο, το αντίθετο πληρώνει, μπορεί και περισσότερα, γιατί και ο επιχειρηματίας που παίρνει την αντίστοιχη υπηρεσία πρέπει να βγάλει κέρδος. Και βέβαια και μέσα από την ποδοπάτηση των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Γιατί το κέρδος εξασφαλίζεται μέσα από τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτό δεν κάνουν μια σειρά επιχειρηματίες. Και αν θέλετε, δείτε, και στον Πειραιά που τα συζητούσαμε τον υπόλοιπο καιρό, ιδιωτικοποίηση, παραδείγματος χάρη στο φωτισμό, μείωσε τα δημοτικά τέλη, όχι, τα αύξησε. Η υπηρεσία που παρέχεται είναι καλύτερη, όχι, είναι χειρότερη. Γιατί μειώνει την ένταση του φωτισμού για τους δρόμους. Άρα, δεν σημαίνει ούτε μείωση του κόστου στο δημόσιο, αντίθετα είναι ενίσχυση του επιχειρηματία και αυτή είναι κοινή λογική και στα δύο κόμματα, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ να σας θυμίσω κάτι, ο Πελετίδης γιατί πήγε στα δικαστήρια, γιατί στο μεγάλο αυτό τεράστιο πάρκο που έφτιαξε και το έδωσε στην υπηρεσία όλων των δημοτών δεν χρησιμοποίησε επιχειρηματία που του επέβαλε ο ίδιος ο νόμος, συγκρούστηκε με τον νόμο, αυτό έκανε. Μάλιστα. Και του ήρθε και φτηνότερα και το απολαμβάνουν και γρηγορότερα. Αυτά. Το κριτήριο ψήφου στις εθνικές εκλογές πρέπει να είναι ποιο συγκρούεται με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Μπορεί να συγκρουστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν μπορεί να συγκρουστεί γιατί είναι δεσμευμένος με το κεφάλαιο. Εδώ πριν από ένα μήνα συναντήθηκε με τους εφοπλιστές, μείωσε το αφορολογητό τους, τους δίνει και άλλα προνόμια. Με τους φαρμακοβιομήχανους άλλαξε τον τρόπο κοστολόγησης για να έχουν περισσότερα κέρδη. Πείτε μου κάτι, είπε ο κ. Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ μιλώντας ότι θα δημιουργήσει δύο κλίμακες ΦΠΑ, 11 και 22%. Δεν διευκρίνησε όμως, και εδώ θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύει το ΚΚΕ, τι θα γίνει με αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν πάει στην κλίμακα του 6, η οποία θα καταργηθεί. Θα έχουμε δηλαδή αυξήσει σε προϊόντα ή προς το παρόν πιστεύετε ότι θα το κρατήσει αυτό το 6%. Εμείς θεωρούμε και εκτιμάμε και σε μερικά τα είπε κιόλας στην εκδήλωση του ΣΕΤΕ ότι μειώνει τους φόρους για το κεφάλαιο, όχι για τον κόσμο. Εμείς τίποτε δεν αποκλείουμε εξάλλου να σας πω κάτι. Γιατί μειώνει μόνο για το κεφάλαιο. Άμα μειώσει τη φορολογία και των φυσικών προσώπων όπως λέει, μειώνει και για τον κόσμο. Αυτό που δεσμεύτηκε, ναι, στην άμεση μείωση του φορολογικού συντελεστή, ναι, μειώνεται η άμεση φορολογία. Όμως αυτό που δεσμεύτηκε απέναντι στην τουριστική βιομηχανία, στους μεγαλοξενοδόχους, είπε ότι θα μειώσει τη φορολογία τους από το 28 στο 20%. Αυτό είπε. Και μία άλλη μείωση, δεν τη θυμάμαι τώρα, στα κέρδη από 10 στο 5%. Ναι, στα κέρδη των... Από 10 σε 5 τη φορολογία. Από 10 σε 5%. Σε αυτούς τα είπε και τα δεσμεύτηκε. Στον απλό κόσμο δεν έχει δεσμευτεί τίποτα. Τίποτε, στην κυριολεξία. Ωστόσο, ο απλός κόσμος τον ψήφισε όμως, κυρία Μανολάκου, και διεκδικεί αυτοδυναμία με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εάν θέλετε, αυτό που εμείς θεωρούμε, θεωρούμε ότι δεν είναι θετικό, είναι ότι η διαμαρτυρία απέναντι και η δυσαρέσκεια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε στον άλλον εκβιαστή αυτής της ίδιας πολιτικής που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γίνεται χρόνια, δηλαδή το σύστημα έχει δύο κόμματα που έχουν ίδια στρατηγική, εναλλάσσονται και θα έλεγα με δύο λέξεις ότι αυτός που είναι ο πιο ικανοποιημένος είναι το κεφάλαιο. Άρα τα κόμματα που το στηρίζουν,
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του έχουν την πλειοψηφία. Άρα ξαναέρχομαι λοιπόν ότι ο πραγματικός αντίπαλος ακριβώς αυτού του δρόμου των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν αυτά τα κόμματα, ανεξάρτητα με τις όποιες διαφορές τους, ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο το ΚΚΕ. Άρα συμφέρει ακόμα και αυτούς που δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ να το ενισχύσουν, γιατί θα είναι η μοναδική αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή τη φωνή πρέπει να την ενισχύσουν μέσα σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Και μία κάλπη θα έχουμε, δεν θα έχουμε τέσσερις. Το λέω γιατί σε μερικές κάλπες ο κόσμος μας ενίσχυσε πιο πολύ, πολύ πιο πολύ. Όπως είναι στις κοινοτικές. Λοιπόν, κύριε Μανολάκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω ότι ο φίλος μου ο Σταύρος έστειλε μήνυμα και λέει: τα παίρνω πίσω. Σα έγραψα, είχες δίκιο. Βιάστηκε να πει. Λοιπόν, και να υπάρχει το εξής κριτήριο, ότι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ συμβάλανε στην εμπέδωση της φτώχειας, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας στη δουλειά. Ο κόσμος δεν ψήφισε με την καρδιά του, όμως ψηφίζοντας και ενισχύοντας το ΚΚΕ θα το χαρούνε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.